Στήση και εσύ εδώ στα Studio Alpha. Και εγώ στα Studio Alpha, στο Sky, είμαι πολύ χαρούμενη. Ήταν έτσι ένα κανάλι που ήθελα πολλά χρόνια να συνεργαστώ. Με την Ιωάννα ξεκινάμε τη Δευτέρα, όπως ξέρετε, love it, με πολύ αγάπη. Και να δούμε, είναι μια χρονιά πρόκληση. Θα έχει αλλαγές φέτος η εκπομπή? Σίγουρα θα έχει αλλαγές και πρακτικά. Θα αλλάξει το στούντιο, θα ανανεωθούμε. Υπάρχουν και αλλαγές και στο πάνελ και πίσω από τις κάμερες και είναι πολύ οργανικό και ωραίο να αλλάζουν, να ανανεώνονται οι άνθρωποι και στα κανάλια και στις εκπομπές, να ανανεώνονται οι ιδέες, να υπάρχουν έτσι αλληλεπιδράσεις. Οπότε θεωρώ ότι το φετινό αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει. Η Ιωάννα είναι γλυκύτατη, είναι υπέροχη, αφήνει έτσι παντού χαμόγελα και αγάπη και έχει πολύ καλή διάθεση, είναι πολύ δημιουργική. Πιστεύω, παιδιά, να κάνουμε όλο το σταυρό μας, έρχεται και το Αγίου Φανουρίου, να κάνουμε ένα φανουρόπιτα, να το τάξουμε. Πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά. Φοβάστε καθόλου έτσι τον ανταγωνισμό? Δεν γίνεται να μην... δεν υπάρχει φόβος. Δεν μπαίνουμε σε συνθήκη φόβου, παιδιά. Κανείς μας. Υπάρχει όμως ένα άγχος και είναι δημιουργικό και σε κάνει καλύτερο και μπαίνει σε μια διαδικασία έτσι να ξεπεράσεις και τον εαυτό σου και να βάλεις το 100% των δυνάμεών σου. Γιατί η αγορά έχει ανοίξει, το βλέπετε, είναι πάρα πολλές οι εκπομπές. Οπότε είναι ένα challenge, είναι μια πρόκληση για όλους μας να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, γιατί ο κόσμος είναι ο τελικός αποδέκτης και για αυτούς γίνονται όλα. Η αποχώρηση του Σάκη, του Κατσούλη από το πάνελ, γιατί γνωρίζαμε ότι θα είναι και αυτό στην Ιωάννα Μαλέσκου. Ναι, ξέρω ότι δοκιμάστηκε αρκετός κόσμος. Ακούσα κι εγώ ό,τι ακούσατε, διάβασα ό,τι γράφτηκε. Δεν ήταν μια ηλυμένη απόφαση, έχω την αίσθηση. Δεν γνωρίζω. Αυτές τις ανακοινώσεις τις κάνουν τα κανάλια, το γνωρίζετε κι εσείς. Δεν γνωρίζω γιατί, αν θα προκύψει, γιατί δεν προέκυψε, πώς θα γίνει η σύνθεση. Δεν το γνωρίζω αυτό καθόλου.